εργαστήριο υπολογιστικής όρασης και ρομποτικής του ΙΤΕ βρέθηκε ο Χάρης Μαμουλάκης, προκειμένου να δει από κοντά τις εργασίες για την κατασκευή δύο ρομποτικών συστημάτων διαχωρισμού αστικών απορριμμάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τη σημαντική δουλειά που γίνεται στους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε ΔΕΔΙΣΑ και ΕΣΔΑΚ. Μια κοινή προσπάθεια με μπροστάρι το ίδιο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, τον ΕΣΔΑΚ, τη ΔΕΔΙΣΑ, μέσα από το πρόγραμμα Ερευνών Καινοτομό και φυσικά την ΤΙΕΡΑ Περιβαλλοντική, προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας μια πολύ πολύ δύσκολη άσκηση και συνάμα πρόκληση. Δεν είναι άλλη από το ρομποτικό διαχωριστή. Το ρομποτάκι που λέμε κοινώς, λόγω της παγκρίτιας του καταγωγής, της κριτικής του καταγωγής. Στους τελευταίους μήνες έχει έρθει το ρομπότ και έχουμε καταφέρει να εγκαταστήσουμε όλο αυτό το αρκετά μεγάλο σύστημα. Και πλέον είμαστε στη φάση που ο αλγόριθμος σχεδιασμού των κινήσεων θα πρέπει να περάσει πάνω στο ρομπότ. Όπως εκτιμάται, οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Πέρα από τα δύο ρομπότ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα κατασκευαστεί και ένα εφεδρικού χαρακτήρα στο ΙΤΕ. Πραγματικά συνδράμουν στις δύο μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπου είναι η κυκλική οικονομία και η ψηφιακή επανάσταση. Συνδέουμε λοιπόν αυτές τις δύο μεγάλες έννοιες και τις κάνουμε πράξη. Πράξη μέσω αυτής της προσπάθειας της αξιοποίησης του ρομποτικού διαχωριστή, που θα βελτιώσει πάρα πολύ την ανακύκλωση στον τόπο μας. Παράγελα αναπτύσσουμε το σύστημα αρπάγης, το οποίο λειτουργεί με μια φούσκα, το λέμε εμείς, κενού αέρους που αρπάζει τα αντικείμενα και τα μεταφέρει στο σωστό κάδο ανακύκλωσης. Και όλα αυτά στο πλαίσιο υλοποίησης της πρωτοποριακής συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΔΑΚ, της ΔΕΔΙΣΑ, του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του ΙΤΕ, του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Tierra Environmental. Μόνο θετικά έχει να προσδώσει στον τόπο μας. Βλέπουμε εδώ πέρα, σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά παρατηρήσαμε όλα τα βήματα, τον οδικό χάρτη των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα για να μπορέσουμε να έχουμε το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως σε μερικούς μήνες εκτιμούμε, τους ρομποτικούς αυτούς διαχωριστές. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους όσους συνετέλεσαν και συντελούν στην υλοποίηση αυτού του εξαιρετικού προγράμματος. Πρόκειται μάλιστα για συστήματα τα οποία θα βελτιώσουν τη σχετική διαδικασία, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία του προσωπικού στο στάδιο της διαλογής.